Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ σε μια πίστα του Go-Kart. Καλημέρα. Και ο γιος σου έχει αλωνίσει την πίστα, όπως θα το λέγα εγώ. Συνηθίζει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς νιώθει μια μητέρα που έχει μια φυσική ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών της, όταν το παιδί της ασχολείται με extreme sport. Ανησυχώ η αλήθεια λιγάκι, όπως ανησυχώ και για γενικώς το ότι τον αφορά. Έχει δείξει ο Σταύρος ότι πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη, ότι αξίζει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Το έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα που ασχολείται είναι με αυτό. Κάτι δηλαδή που το κατέκτησε και σε έκανε να υπερβείς τους φόβους σου για να μπορέσει να το πετύχει. Γιατί το πέτυχε σιγά σιγά. Δεν ξεκίνησε μια μέρα ξαφνικά να θέλει να οδηγήσει αυτοκίνητο. Αυτό ήρθε σιγά σιγά. Ξεκίνησε με μια γουρούνα που το είχε φτιάξει ο μπαμπάς του, μετά πήγε στα καρτ και πια όταν ήταν 5 χρονών ξεκίνησε να οδηγεί αυτοκίνητο. Έγινε δηλαδή πολύ ήπια και ομαλά και γι' αυτό το δέχτηκα κι εγώ. Δηλαδή σιγά σιγά με την ενηλικίωση του πέρναγε από στάδιο σε στάδιο μέχρι να φτάσει μέχρι εδώ που είναι. Γι' αυτό είναι... Και από ό,τι φαίνεται είναι ένας από τους διακεκριμένους αθλητές στο συγκεκριμένο. Του αρέσει. Ναι. Στην Ελλάδα δεν του επιτρέπεται να διαγωνιστεί λόγω του ότι είναι μικρό παιδί ακόμη. Τον έχουν δεχτεί όμως στην Κύπρο και ακολουθεί εκεί το πρωτάθλημα για πρώτη χρονιά βέβαια. Του αρέσει. Όπως και να έχει το πράγμα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα παιδί θαύμα, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πώς νιώθεις? Πολλά παιδιά είναι με ιδιαιτερότητες έτσι και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Σταύρος, από ό,τι λένε, το διαθέτει. Εγώ θέλω να μην το καταπιέσεις μόνο και μόνο για να αισθάνεσαι καλά και ασφαλής, αλλά να του δώσεις την ευκαιρία να το καλλιεργήσει. Ναι. Το σκέφτηκα και αποφάσισα να το επιτρέψω, γιατί νομίζω θα του στοίχιζε πολύ. Θα το καταπίεζες και ίσως είχε... Ναι. Είναι και καλό στα μαθήματά του. Δηλαδή είναι... Είναι συνεπής. Είναι συνεπής. Τώρα είναι πρώτο γυμνασίου, στο δημοτικό τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να συνεχίσει και έτσι. Οπότε είναι κάτι που το ζητάει και νομίζω ότι δεν έχω λόγο να το στερήσω. Είναι στην εφηβεία, να καταλάβω, ναι. Έτσι. Είναι μια δύσκολη περίοδος, ειδικά για τα αγόρια. Πώς θα αντιμετωπίσει με τόση αδρεναλίνη που ανεβάζει με το συγκεκριμένο άθλημα? Θα το δείτε με το που θα βγει από το αυτοκίνητο. Θα είναι ένα απλό παιδί, ήπιον τόνων. Θα δυσκολευτείτε πολύ να του πάρετε κουβέντα. Δηλαδή εκεί μέσα είναι κάτι άλλο. Με το που βγει είναι ένα συνηθισμένο απλό παιδί. Με τα προβλήματα της εφηβείας που έχουν ναι, όλα. Ναι, τα μαθήματά του, τα άγχη του, τους φίλους του, ναι. Φαντάζομαι ότι το ταλέντο του γιού σου και οι δεξιότητες οι δικές σου ως μηχανικός έχουν φέρει το αποτέλεσμα μέχρι εδώ, έτσι δεν είναι? Ήρθε και έδεσε το πράγμα. Δηλαδή όταν εγώ κατάλαβα ότι ο Σταύρος είχε πάθος γι' αυτό, βρήκε πάλι και ο Σταύρος τον κατάλληλο που μου αρέσουν οι χημίες να φτιάχνουμε αυτοκίνητα, να τα βελτιώνουμε, να τα κάνουμε κατάλληλα γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν έγινε μια πολύ ωραία συνταγή. Εγώ να του ετοιμάζω το αυτοκίνητο, να τον ακολουθώ και να κάνω αυτό που εκείνος αρχίζει πλέον να αντιλαμβάνεται σαν οδηγός και έχουμε ένα αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να συμμετέχει στην Κύπρο σε έναν αγώνα, σε ένα πανκυπριακό πρωτάθλημα οδηγών άνω των 17 και 18 μέχρι και 40 χρονών έχει και να είναι σε μια πολύ καλή θέση. Πολύ καλή θέση για το διάστημα που έχει τρέξει. Έχει τρέξει 4 φορές, θα κάνει άλλο ένα γύρο. Πώς ήσασταν καθημερινά ασχολείται με αυτό, δηλαδή είτε με το φτιάξιμο, το πείραγμα του αυτοκινήτου, αν το λέω σωστά, με το να οδηγεί, να προσπαθεί να εφαρμόσει τακτικές και μεθόδους σε μια πίστα? Με την πορεία των χρόνων μάθαμε μια συνταγή στο να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο, να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα, να είναι σε ένα επίπεδο επιθυμητό, χωρίς αυτό όμως να μας προκαλεί και συνεχώς θέματα. Έτσι δεν έχουμε κάτι που να μας απασχολεί κάθε λίγο και λιγάκι. Τώρα από το θέμα... Βάζετε ένα project δηλαδή και σιγά σιγά ναι, το πάτε μέχρι εκεί. Ξέρουμε ότι μπορεί ένα αυτοκίνητο να βγάλει πολλά άλογα, να γίνει πολύ καλύτερο, αλλά τότε υποφέρει. Υποφέρει πολύ και αρχίζουν τα προβλήματα. Έχουμε πετύχει ένα σωστό επίπεδο, είμαστε μια χαρά, προβλήματα δεν έχουμε. Αν εξαιρέσουμε τον τελευταίο αγώνα που έμεινε από μια μπαταρία, ας πούμε, και του στήχησε να μην περάσει ίσως την οκτάδα. Μιας και ενδιαφέρονται και τηλεοπτικά δίκτυα από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, για να του κάνουν αφιέρωμα. Πώς προέκυψε αυτό?
Αυτό προέκυψε μέσω ενός Γάλλου ρεπόρτερ, σε αθλητικό γράφος μάλλον είναι ο κύριος, ο οποίος έκανε διακοπές εδώ, έμαθε για το Σταύρο μέσω ενός συγγενικού μας προσώπου και πέρασε ένα διάστημα που αυτός είδε μέσα από το YouTube τι γίνεται, μέσα από τα δημοσιεύματα και μας έκανε την πρόταση, θα έρθει, συγκεκριμένα θα έρθει στις 20 του μήνα. Ωραία. Τρία άτομα θα είναι, θα κάνουν ντοκιμαντέρ του Σταύρου και αθλητικά θα έρθουν, θα ακολουθήσουν το ταξίδι το επόμενο στην Κύπρο, να δούνε πώς κινείται, τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Θα μείνουν 10 μέρες στο νησί μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κανάλι από ό,τι έμαθα στην πορεία στη Γαλλία. Λέγεται BM Motor, κάπως έτσι λέγεται, και το ντοκιμαντέρ θα παίξει σε 10 χώρες περίπου. Δορυφορικό είναι το κανάλι. Το φαινόμενο είναι ότι ο Σταύρος φεύγει από εδώ χωρίς να κάνει προπόνηση, γιατί δεν υπάρχει πίστα, όπως τη γνωρίζετε. Σωστά. Κάνει το Σάββατο μία προπόνηση και την Κυριακή τρέχει. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Σταύρου, ότι δεν έχει εξασκηθεί όσο θα έπρεπε, παρόλα αυτό τα καταφέρνει άριστα. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε, ποια ήταν αυτή η ιδέα που γεννήθηκε, το πάθος που γεννήθηκε μέσα σου για το αυτοκίνητο και τις δυνατότητες που έχει για ένα extreme sport. Μου άρεσε να πω μικρό τη αυτοκίνητα πάρα πολύ. Όταν μπήκες αφαίρετα μόνος στο αυτοκίνητο και άρχισες να προσπαθείς να το οδηγήσεις ή ζήτησες ήδη από τους γονείς σου από την αρχή να σε βοηθήσουν σε αυτό? Με βοήθησε ο μπάς μου να μάθω να οδηγάω. Και από τότε φτάσεις μέχρι εδώ. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία σου στην Κύπρο που διαγωνίστηκες? Γιατί λόγω ηλικίας δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε αγώνες. Αλλά κατάφερες να πας στην Κύπρο και να διαγωνιστείς. Πώς ήταν, πώς ένιωσες? Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Το επίπεδο εκεί είναι πολύ ανεβασμένο. Mm-hmm. Εντάξει, ήμουν λίγο αγχωμένος, αλλά εντάξει, όλα πήγαν καλά. Όλα πήγαν καλά. Είσαι στην εφηβεία, είσαι ακόμα μικρός, οπότε πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να πεις ότι μπορείς να διαγωνίζεσαι σε αυτό το σπορ. Θα ήθελες να το κάνεις? Πώς κατέληξες μετά την εμπειρία που είχες στην Κύπρο? Θα το επιδιώξεις? Θέλω να συνεχίσω. Θες να συνεχίσεις. Μέχρι πού θες να φτάσεις? Σε ποιο μέχρι επίπεδο, όπου μπορώ, ας πούμε. Μέχρι που μπορείς. Ποιο είναι το νότο επίπεδο που μπορεί να έχει ένας οδηγός αυτοκινήτων, ειδικά σε αυτή την κατηγορία του να διαγωνίζεται, δηλαδή, να δείχνει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου κτλ. Μέχρι το σουμάχες, δηλαδή. Ναι. Είναι το είδωλό σου? Ή ποιος είναι το είδωλό σου σαν οδηγός? Είναι μερικοί οδηγοί. Mm-hmm. Όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Πόσες, είσαι και καλός μαθητής από ό,τι γνωρίζουμε, δεν παραμένεις τα μαθήματά σου. Το ότι θα μπεις στο αυτοκίνητο και θα κάνεις, θα ασκηθείς λίγο εντός εισαγωγικών. Αυτό σε χαλαρώνει τους, ώστε να μπορείς να κάνεις και πιο ήρεμα την δουλειά που έχεις να κάνεις, υποχρεώσεις στο σχολείο? Είναι απαραίτητο ένα μετάλλο, δηλαδή? Ναι. Είναι καθημερινή η ασχολία σου με το αυτοκίνητο? Όχι καθημερινή. Όχι καθημερινά. Αλλά όποτε έχω αγώνα στην Κύπρο. Όποτε έχεις αγώνα στην Κύπρο. Έμαθα ότι προπονήθηκες τελευταία στιγμή σε πίστα κανονική, ναι. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι αυτό ήταν μια εμπειρία αδυνατή για σένα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Οπότε μπορείς να ονειρεύεσαι, μιας και έχεις τις δυνατότητες και το ταλέντο, να φτάσεις πολύ ψηλά. Και στο ευχόμαστε με όλη μας την ψυχή. Ευχαριστώ.